ένα πρόβλημα πλέον που απασχολεί από άκρη σ' άκρη τους δήμους της χώρας. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ποσοστό από τους εργαζόμενους, αρχικώς οκτάμινης διάρκειας, που τώρα τους δίδεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είναι κάτι το οποίο ξάφνιασε, αν θέλετε, με την κίνησή της η κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι αυτή η δικλίδα, δηλαδή η υποχρέωση επιποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό, να υπάρχει η υποχρεωτική εκπαίδευση για μια εργασία Y16, δηλαδή εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος ή χαρακτήρα, αν θέλεις, που μέχρι τώρα δεν συνηθίζεται. Αυτό και μόνο δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναταραχή, αν θέλετε, και μάλιστα αποκορύφωμα ήταν η προηγούμενη εβδομάδα που πάρα πολλές κινήσεις, είτε μεμονωμένα από δήμους της χώρας, είτε μέσω ΚΕΔΕ, υπήρξαν προς το Υπουργείο για να αρθεί αυτή η αδικία. Μια αδικία που είχαμε τη δυνατότητα να την περιγράψουμε και από την εκπομπή σας τις προηγούμενες εβδομάδες, παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες από πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους, δήμους, εργαζομένους, συλλόγους, σωματεία, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εφικτό, δεν έχει στεφθεί με επιτυχία αυτή η δήλωση, αν θέλετε, διαμαρτυρίας, για να μπορέσουμε να πάμε σε ίσους κανόνες. Δεν ζητάνε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δει κάτι διαφορετικό παρά τούτο. Για να μπορέσουν να εργαστούν. Και θέλω να τονίσω, κυρία Βουργεράκη, για άλλη μια φορά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβική σημασία για τους ίδιους τους δήμους να έχουν στη δυνατότητά τους, στη δύναμή τους, εργαζομένους, όπως έχω περιγράψει στο παρελθόν, μπαρουτοκαπνισμένους. Δηλαδή, ανθρώπους έτοιμους από την πρώτη μέρα να φύγει έμπειρο προσωπικό. Βέβαια, που προσέξτε, δεν μιλάμε προσωπικό σε οποιαδήποτε θέση. Μιλάμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, με επικινδυνότητα στην εργασία και στην εν γέννη διαδικασία της εργασίας αυτής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι προβλήματα υπάρχουν και γενικότερα τι ζητήματα υπάρχουν στη χώρα μας στο κομμάτι της καθαριότητας. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε. 43 οι άνθρωποι μαζί με τους οδηγούς, τουλάχιστον μόνο για το Ηράκλειο, γιατί είπαμε είναι πρόβλημα που αφορά όλους τους δήμους όλης της χώρας, οι οποίοι θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Για να το ρωτήσω, κύριε Μαμουλάκη, μιας και το ψάχνετε εσείς διαφορετικά και μπορούμε να κάνουμε την ενημέρωση στον κόσμο που μας ακούει. Ρωτώ, αυτό που λένε νομικοί κύκλοι, ότι ξέρετε μπορεί να αποκατασταθεί η αδικία και οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό εξαιτίας γλωσσικής αστοχίας, είναι κάτι που ευσταθεί? Το έχω πληροφορηθεί από τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, με το πω φημολογία, μια σκέψη, μια διαρροή γύρω από αυτή την κατεύθυνση. Μου ακούγεται αρκετά λογικοφανές, περιμένω όμως να δω πώς θα σταθεί νομικά, γιατί είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, όταν επισέρχονται νομικά ζητήματα, καλύτερα να το τοποθετούνται και οι επαείοντες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως δοθεί αυτή η δυνατότητα. Θα ήταν ίσως μεγάλη ευκαιρία μέσα από μια λεκτική αστοχία να μπορέσει να επανέλθει, αν θέλετε, η κανονικότητα ή τέλος πάντων το δίκαιο. Μακάρι, αυτό είναι κάτι που το παρακολουθούμε. Είναι μια καλή λαβή, αν θέλετε, για το ζήτημα αυτό και να δούμε πώς μπορεί περαιτέρω να το προχωρήσουμε. Η δεύτερη πληροφορία η οποία κάνει αυτή την ώρα τον κύκλο των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και γεννά ελπίδες είναι ότι ενδεχόμενα, δεν ξέρουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα ακόμα πάνω σε αυτό, να υπογραφούν νέες συμβάσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και αυτές οι νέες συμβάσεις θα είναι κάτι καινούριο. Ξέρετε, με αυτό το χάνω και το δικαίωμα της όποιας προϋπηρεσίας τέλος πάντων υπήρχε για μένα. Είναι κάτι που ευσταθεί στις πληροφορίες που υπάρχουν ή είναι απλά ένα χαλασμένο τηλέφωνο? Όχι. Τα δεδομένα και μάλλον να σπάρουν τα πράγματα από την αρχή με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Κύριε Δουλγεράκη, το γνωρίζετε, είναι ευδιάκριτο. Είναι κάτι που νομίζω ότι έχει περιγραφεί και έχει αναλυθεί και έχει τεκμηριωθεί πάρα πολλές φορές και από εδώ, από το βήμα της εκπομπής σας, ότι η υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι κάτι δεδομένο. Πρόσφατα
διαπιστώσαμε ένα παράδειγμα. Ηράκλειο, τρίτη πόλη στη χώρα, και το αναλογικό προσωπικό σε οργανικές θέσεις δεν είναι ούτε στην πρώτη δεκάδα σε σχέση με τους άλλους δήμους. Άρα ξεκάθαρα δεν έχουμε πολλές κενές οργανικές θέσεις, πολλές δυνατότητες για ένα δήμο με τεράστιες ανάγκες. Σε αυτή λοιπόν τη βασιζόμενη σε αυτή τη σκέψη και σε αυτό το δεδομένο, προχωρήσαμε και μάλιστα την επόμενη Δευτέρα, 12 του μήνα, 12 Μαρτίου, περνάει το Δημοτικό Συμβούλιο μία έγκριση για την διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να προσλάβει ο Δήμος Ηρακλείου, πέραν των μονίμων της διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ για τους αορίστου χρόνου, για 110 εργαζομένους, μιλώ 110 εργαζομένους, στις υπηρεσίες καθαριότητος, δηλαδή οδοσάρωση, αποκομιδή και κάποιους οδηγούς. Είναι μια λύση που θα πληρώνονται από εσάς. Από το Δήμο, βεβαίως, ναι, ναι. Από το Δήμο, από ναι, το ναι. Δήμο, για να καλύψουν αυτές τις κενές πρακτικά οργανικές θέσεις. Είναι μια διαδικασία, βέβαια, όπως γνωρίζετε, με ΑΣΕΠ. Άλλωστε, με τέτοια διαδικασία προσελήφθησαν και τα παιδιά που είναι τώρα σε αυτή την άτυπη ομοιρία και συζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Και προσπαθούμε, και εδώ είναι τώρα το κρίσιμο, να μπορέσουμε να παραμετροποιήσουμε τον εν λόγω διαγωνισμό, ώστε να μπορέσουν να περάσουν κάποιες, αν θέλετε, κάποια μπόνους αυτών που εργάζονται ήδη στο Δήμο ή έχουν πρόσφατη μεγάλη διάρκεια σε εμπειρία. Όπως είναι τα παιδιά, οι 43 που αναφέρεται αρχικώς, που όπως φαίνεται τώρα, λόγω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με την υποχρεωτική εκπαίδευση, φαίνεται να μπαίνουν απ' έξω. Τουλάχιστον να υπάρχει μια ομπρέλα, μια θεσμική ομπρέλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για να, για να συνεχίσουν το σύνολο αυτών των εργαζομένων που, το έχω τονίσει πολλές φορές, είναι μια από τις καλύτερες φουρνιές. Και δεν το λέω εγώ, κύριε Μαμουλάκη, πόσοι θα μονιμοποιηθούν μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες? Νομίζω είχατε κάνει με λόγο για ένα νούμερο 67-68 άτομα ή όχι? Ναι, τόσες ήταν οι κενές οργανικές θέσεις, μαζί με τους οδηγούς που ανεβαίνουν στον αριθμό 80. Αυτές είναι οι κενές οργανικές που ήταν υποχρεωτικό να πληρωθούν, να συμπληρωθούν. Άρα, δηλαδή. 67 συν τους οδηγούς πάμε στους 80 μέσω του ΑΣΕΠ και λέτε συν 110 ή για να πάμε στον αριθμό ακριβώς. 110. Όχι, συν 110. Συν επιπρόσθετους 110. Αυτοί είναι που κάθε χρόνο. Είναι ο αριθμός που κάθε χρόνο τους ή άλλως ο Δήμος Ηρακλείου προχωράει σε μια τέτοια κίνηση. Διμηνίτες, τριμηνίτες, τι? Οκταμηνίτες. Και επειδή φέτος όμως οι ανάγκες μας, πέρσι ήταν για 80 πρόβληση, φέτος όμως οι ανάγκες μας είναι και πολύ παραπάνω, κύριε Δημιουργεράκη. Περιμένουμε ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά δεν θα είναι μόνο στην καθαριότητα, γιατί λέτε θα είναι και στην οδοσάρωση, θα είναι και στην καθαριότητα, ναι, θα είναι στη διεύθυνση καθαριότητος. Τα πόστα, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο ο οδοκαθαρισμός, είναι η οδοσάρωση, είναι η αποκομιδή, δηλαδή στο απολυματοφόρο πάνω. Είναι διάφορες ειδικότητες, κυρίως όμως αυτές που αναφέρουμε είναι τους οδηγούς. Μάλιστα. Οι οποίοι θα πληρώνονται από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτό θα το δείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12 του μήνα, τη Δευτέρα, που θα γίνει η συνεδρίαση. Εκεί εννοείται ότι στις 12 του μήνα θα ληφθεί και η απόφαση. Ναι, αποφασίζουμε επί της αρχής και ξεκινάει η διαδικασία. Ναι. Είναι κάπως χρονοβόρο από την έννοια ότι απαιτείται 1,5 μήνας, αλλά είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε μια σειρά και θωρακίζει στελεχειακά το Δήμο, διότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και τώρα που συζητάμε. Κύριε Μαμουλάκη, θα πηγαίνουν από 8 μήνο σε 8 μήνο ανανέωση των συμβάσεων οι 110? Όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι άπαξ και ενταχθούν στο σχήμα, μετέπειτα πρέπει να δούμε τη λύση. Αυτό συνέβη στην προηγούμενη φουρνιά. Είναι τα παιδιά που συζητάμε ακόμα και σήμερα. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να δοθεί μια πιο, αν θέλετε, σταθερή λύση σε όλο αυτό το χρονικό ζήτημα. Και όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ την ίδια την Γενική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου βλέπει ότι δημιουργεί εργαζομένους υπομοιρία, οι οποίοι μπαίνουν, μαθαίνουν με αποτελέσμα τη δουλειά και βοηθούν το κάθε Δήμο και αποχωρούν αυτομάτως. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σταματήσει και να υπάρξει μια
αν θέλετε, σταθερότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό κρατώ. Θεσμική ομπρέλα, λέτε, έτσι θέλουμε να λειτουργήσουμε, προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση με τη βοήθεια και τη ΚΕΔΕ. Άρα σημαίνει αυτό ότι σε όλους τους Δήμους ενδεχόμενα θα πάνε στη λύση αυτή ή προσανατολίζονται στη λύση αυτή για να καλύψουν τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, κύριε Μαμουλάκη. Ναι. Ναι, κύριε Βουργυράκη, αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε όλους, γενικότερα στους Δήμους της χώρας, και αυτή η λύση ακολουθείται για το 2018.